Βρισκόμαστε εδώ σήμερα προκειμένου να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας που οδήγησαν στη σημαντική εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας που έγινε στις 2 περίπου τα ξημερώματα της Παρασκευής την 12 Δεκάτου 2012 σε βάρος 45χρονου ημεδαπού μέσα στο σπίτι του εδώ στη Λαμία. Ως δράστες συνελήφθησαν η 42χρονη σύζυγος του θύματος και ένας 45χρονος ημεδαπός, οι οποίοι διατηρούσαν προσωπική σχέση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτοργία. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τη συστηματική αστυνομική έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Λαμίας, οι δύο δράστες είχαν προσχεδιάσει από κοινού την εγκληματική τους πράξη και είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές συνεννοήσεις και ενέργειες. Ο 45χρονος δράστης μπήκε στο διαμέρισμα του θύματος από πόρτα που είχε αφήσει ανοιχτή 42χρονη όπως είχαν προσχεδιάσει. Στη συνέχεια, πήγε στο σαλόνι όπου κοιμόταν το θύμα και τον πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του από κοντινή απόσταση με κυνηγητικό όπλο τύπου φλόμπερ με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας, η 42χρονη βρισκόταν στο άλλο δωμάτιο του διαμερίσματος, στον ίδιο χώρο. Ο 45χρονος δράστης, πριν αποχωρήσει από το διαμέρισμα, προκάλεσε εσκεμμένη μερική αναστάτωση στο δωμάτιο, έτσι ώστε η 42χρονη να ισχυριστεί στη συνέχεια, όπως είχαν προσχεδιάσει μαζί, ότι ο σύζυγός της δολοφονήθηκε από αγνώστους δράστες με κίνητρο τη ληστεία, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποπροσανατολίσει και να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές. Είναι όμως η αστυνομική του Τμήματος Ασφάλειας Λαμίας, με προσεκτική ανάλυση και σύνθεση του προανακριτικού υλικού που προέκυψε από τη λεπτομερή αυτοψία του χώρου και τη διεξοδική και συστηματική έρευνα προς κάθε κατεύθυνση, κατάφεραν να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν κατάλληλα τα στοιχεία που συνέλεξαν και να εξιχνιαστεί η ανθρωποκτονία μέσα σε 24 ώρες. Οι δύο δράστες ομολόγησαν την πράξη τους και περιέγραψαν όλα τα στάδια προσυνεννόησης, προπαρασκευής και εκτέλεσης του εγκλήματος. Ο 45χρονος παρέδωσε ο ίδιος το όπλο του εγκλήματος στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Λαμίας, το οποίο κατασχέθηκε και θα σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Οι συλληφθέντες χθες, 13 Δεκάτου 2012, το απόγευμα, οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας με τη σχηματιστή σαν δικογραφία.